Και ως τώρα έχουμε μιλήσει με πολιτικούς εκπροσώπους του Όχι που έγινε Ναι από το Σανέλ και τους Ανεξάρτητους Έλληνες και το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα θα πάμε στον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία και τέως Υπουργό Μακεδονία Στράκη, τον κύριο Θόδωρο Καράουγλου. Κύριε Καράουγλου, καλησπέρα. Καλησπέρα, μας ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Καλησπέρα σας. Κύριε Καράουγλου, ο Τσόρτσιλ είχε πει κάποτε πως αν θέλεις να καταστρέψεις την αριστερά, αφήσέ την να κυβερνήσει 4 μήνες. Εμείς κοντεύουμε τους 6. Είχε δίκιο? Λέτε να έχει δίκιο? Κοιτάξτε, κύριε Μπουγιατζή, κύριε Φιλιππιάδου, νομίζω ότι το δείγμα γραφής είναι χαρακτηριστικό. Φτάσαμε στους 5,5-6 μήνες να έχουμε κλειστές τράπεζες. Φτάσαμε στους 5,5-6 μήνες να έχουμε πρόβλημα το 18-1, είναι μια δεδομένη πλέον υπόθεση στο Eurogroup, έτσι. Και το 28-1 σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνής απομόνωση, άπειρα προβλήματα, αγωνία για το αν θα πληρωθούν οι μισθοί συντάκτης του επόμενου μήνα, είναι χαρακτηριστικό δείγμα γραφής. Η αριστερά, η οποία ξεκίνησε με όνειρα, και η αριστερά την οποία το απολάμβανε ο κ. Τσίπρας όταν έλεγε ότι έχουμε για πρώτη φορά αριστερή κοινωνία, πάει να γίνει εφιάλτης της ελληνικής κοινωνίας. Πώς βιώσατε, κύριε Καράουγλου, το χθεσινό κλίμα στην ψηφοφορία στη Βουλή? Ήταν ένα κλίμα αγωνίας, όχι για το αποτέλεσμα, γιατί λίγο πολύ θεωρούνταν προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή θα επικρατήσει το ναι, γιατί απλώς θα είχαμε φτάσει σε ένα οριακό επίπεδο και δεν είχαμε τη δυνατότητα να υπάρξει οποιαδήποτε άλλη σκέψη, αλλά για το τι θα γίνει κυρίως την επόμενη μέρα. Η αγωνία εξακολουθεί και υπάρχει, και ως αυτή την ώρα που ακόμη συζητάμε, αν είδατε όταν ξεκινούσε το Eurogroup, όλοι οι υπουργοί οικονομικών οι οποίοι προσερχόντουσαν στο Eurogroup, αυτό που βάζαν είναι το θέμα ότι η Ελλάδα έχει εξαντλήσει το κάθε απόθεμα εμπιστοσύνης που είχε ο κάθε καλόπιστος εταίρος και σύμμαχος. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη, κυρία Φιλιππιάδου και κύριε Μπογιατζή, είναι κάτι το οποίο δεν κερδίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Κερδίζεται με πολύ πολύ και σε ένα βάθος χρόνου, αλλά μπορεί να χαθεί πολύ γρήγορα από λάθος επιλογές, από λάθος ενέργειες. Γι' αυτό δυστυχώς έκανε η κυβέρνηση. Την εμπιστοσύνη την οποία εμείς σιγά σιγά τη χτίσαμε και την κερδίσαμε τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, σε ένα εξάμεινο τη χάσαμε όλοι. Απομονωθήκαμε διεθνώς, δεν έχουμε ούτε ένα σύμμαχο ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ούτε και στον κόσμο, εκτός αν θεωρείται ο κύριος Μαδούρος σύμμαχος, ο δικτατορίστος της Βενεζουέλας, ο οποίος θα μας στείλει ζωοτροφές από ό,τι είπε για να φάμε. Στον ευρωπαϊκό χώρο, κύριε Καράουγλου, κάνει λάθος. Ήταν η κυρία Λεπέν, ο κύριος από το Βρετανό. Ηρωνεύεται προφανώς. Ναι, προφανώς. Καταλαβαίνετε. Αν αυτές είναι οι συνθήκες και αυτοί είναι οι συμμαχοί μας, οι οποίοι με αυτούς μαζί θα χτίσουμε τη συμμαχία των χωρών του Νότου και θα αλλάξουμε την Ευρώπη, νομίζω ότι μάλλον βρισκόμαστε σε άλλο κόσμο. Κύριε Καράουγλου, ο κύριος Μημαράκης ήταν αμφισβήτητα ιδιαίτερα ενωτικός χθες. Είπε ότι τώρα καταλαβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τη δυσκολία των διαπραγματεύσεων και τους εκβιασμούς που είχε δεχτεί και η Νέα Δημοκρατία κάποτε ως κυβέρνηση. Τι έχετε να πείτε επί τούτου? Είναι εύκολο όταν είσαι απ' έξω να κάνεις κριτική. Και μάλιστα εμείς είχαμε την ατυχία τα 2,5 χρόνια που λειτουργούσε η κυβέρνηση Εθνικής Συνεργασίας, Νέα Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, να δεχόμαστε μια μηδενιστική κριτική. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι 2,5 χρόνια σώσα νομοσχέδια ήρθαν. Είτε ήταν προαπαιτούμενα για να υπάρξει τα ενεργότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε ήταν νομοσχέδια της κυβέρνησής μας, ούτε ένα άρθρο, ούτε μια παράγραφο από αυτά ψήφισε τότε αξιωματική αντιπολίτευση που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, όταν μπει στο χώρο, είσαι αναγκασμένος να χορέψεις και τώρα βλέπεις δυσκολίες. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι όταν ερχόταν κανένα νομοσχέδιο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος, το τι ακούγαμε δεν λέγεται. Χαμός. Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, δικτατορία, αντιδημοκρατική ενέργεια, είναι ντροπή σας. Σε εμάς στην Ελληνική Βουλή τα προηγούμενα 2,5 χρόνια δεν είχε έρθει νομοσχέδιο γραμμένο στην Αγγλική. Έτσι. Και παρόλα αυτά ακούγαμε τα εξαμάξεις, γιατί δήθεν ερχόντουσαν στην Αγγλική και τελικά μεταφραζόντουσαν και ερχόντουσαν μεταφρασμένα. Το χθεσινό που συζητούσαμε, το χθεσινό νομοσχέδιο, ήταν στην Αγγλική. Γιατί δεν συντάχθηκε και από ελληνικές υπηρεσίες. Συντάχθηκε από τους Γάλλους και τους Γερμανούς και στη συνέχεια το υποβάλλαν στην ελληνική κυβέρνηση και του είπαν πάρ' το πως είναι ή άφησέ του. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι έχουμε να δούμε ακόμη. Θεωρώ ότι το πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ, το πείραμα της πρώτης φοράς αριστερής κυβέρνησης μαζί με το Εθνικό Λαϊκιστικό Κόμμα, τον ΑΝΕΛ, έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά στον ελληνικό λαό. Έχει επιβαρύνει με 13,5 τουλάχιστον δις. Πληροφορούμε ότι οι εταίροι μας λένε ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι επαρκή, ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα. Μπορεί να στοιχήσει και 15 και 16 ενδεχόμενα δις. Όταν τον Ιανουάριο του 2015 συζητούσαμε για 980 εκατομμύρια το περίφημο μέλι Χαρδούβελη, για το οποίο ακούγαμε τα εξαμάξεις. Αλλά όχι μόνο αυτό. Σκεφτείτε
τι θα γινόταν αν είχαμε κυβέρνηση τώρα Νέα Δημοκρατία και αν είχαμε κλειστές τράπεζες και τους πατεράδες και τους παππούδες μας έτσι να περιμένουν. Θα είχαν μπει μες στην Βουλή. Για να πάρουν 120 ευρώ. Θα μας φύγαν ζωντανούς. Ναι. Θέλω τίποτα άλλο. Θα μας φύγαν ζωντανούς και το πιστεύω αυτό. Και όμως βλέπετε ότι εμείς λειτουργούμε όμορφα. Mm-hmm. Χθες δώσαμε εξουδότηση. Παρά το ότι δεν προβλέπεται αυτό. Αυτό που κάναμε χθες ήταν μια διαδικασία πρωτόγνωρη. Να δώσουμε εξουδότηση. Μα η Βουλή έχει δώσει εξουδότηση. Πριν από 5 μήνες έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Άρα εξακολουθεί να την έχει. Τι ψήφο εμπιστοσύνη, τι εξουδότηση να την δώσουμε. Παρ' όλα αυτά είπαμε ναι, γιατί σας είπα, για μας το σημαντικό ήταν να στείλουμε το μήνυμα προς τα έξω ότι η φαϊνή ιδέα που είχε ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Τσίπρας υλοποίησαν την προηγούμενη εβδομάδα το δημοψήφισμα όπου είπαμε το περίφημο όχι, που μας τύχησε βέβαια 13,5 δισεκατομμύρια, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν σήμαινε τίποτα γιατί ο ελληνικός λαός θέλει στην ουσία την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ και το απέδειξε χθες με την ψηφοφορία του με τα 251, ναι. Ναι. Όσον αφορά αυτό που είπατε για την, ότι έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στις 25 Γενάρη, το ανέφερε ο κ. Μεμαράκης χθες που είπε ότι άμα είναι να κάνουμε δημοψηφίσματα και για άλλα θέματα πλην των εθνικών που προβλέπει το Σύνταγμα, τότε δεν θα κάνουμε εκλογές, θα κάνουμε συνέχεια δημοψηφίσματα. Αυτό θα γινόταν. Αυτό ναι. Θα γινόταν. Δεν υπήρχε λόγος. Και άλλωστε το Σύνταγμα προβλέπει ρητά και κατηγορηματικά ότι δημοψήφισμα δεν γίνεται για δημοσιονομικούς λόγους. Mm-hmm. Εφόσον η κυβέρνηση ισχυριζόταν και με αυτή τη λογική πήρε την εντολή από τους Έλληνες πολίτες το 60% mm-hmm. ότι το δημοψήφισμα δεν είναι ναι όχι στην Ευρώ αλλά είναι ναι όχι στη συμφωνία. Η συμφωνία που ρίσσονται παρόλο και αυτή αναφερόταν με την αγγλική ορολογία mm-hmm. και δεν υπήρχε γιατί έπρεπε κάποιος όταν πάει να ψηφίσει να έχει και τη συμφωνία. Ξέρει γιατί mm-hmm. ψηφίζει ναι ή όχι. Έτσι. Εφόσον λοιπόν ισχύει αυτό, τότε έπρεπε να μην γίνει το δημοψήφισμα. Ήταν αντισυνταγματικό. Το Σύνταγμα προβλέπει ότι γίνεται δημοψήφισμα για δημοσιονομικούς λόγους. Τέλος πάντων, ναι. τα κατάπιαμε όλα αυτά. Σας είπα ότι αυτά είναι ελάσσονος σημασίας. Αν και στη δημοκρατία η διαδικασία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Το να παρακάμπτονται δηλαδή δημοκρατικές διαδικασίες και να μην εφαρμόζονται είναι στην ουσία μια διολύσιση της δημοκρατίας προς άλλου είδους μορφής πολιτεύματα, ολιγαρχικά. Παρ' όλα αυτά, λέω να το αφήσουμε ναι. τώρα και θα να τα αφήσουμε. Ναι. Αυτό που είναι το μείζον είναι να κλείσει συμφωνία έτσι ώστε η Ελλάδα να παραμείνει εντός Ευρωζώνης, εντός Ευρώ, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μόνο εκεί, παρά το ότι θα έχουμε σκληρά μέτρα, παρά το ότι θα έχουμε δυσκολίες, παρά το ότι θα έχουμε προβλήματα, ναι. υπάρχει μια σιγουριά και μια εξασφάλιση. Γιατί όταν έφτασε η δύσκολη ώρα, είδαμε ότι οι θεωρητικοί σύμμαχοί μας, οι Ρώσοι που θα μας στέλναν τα δισεκατομμύρια ρούβλια, οι Κινέζοι που θα μας στέλναν τα δισεκατομμύρια γουάν, οι Αμερικάνοι που θα μας στέλναν, ναι. το μόνο μας στέλναν είναι συμπάθεια, mm-hmm. τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο, δυστυχώς. Συμφωνώ μαζί σας να τα αφήσουμε, κύριε Καράγκουλο, όμως θα πει ένας ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ ότι κάναμε 5 μήνες διαπραγματεύσεις, δεν μας βγήκαν. Δηλαδή, όμως εσείς, όσον αφορά αυτά τις θεωρίες παιχνίων, τη δημιουργική ασάφεια, τα chicken game που ακούσαμε μέχρι τελευταία, τι λέτε σε αυτούς που λένε ότι η άλλη πλευρά έφταιγε? Γιατί υπάρχουν αυτοί που... Κοιτάξτε. Όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, εγώ δεν λέω ότι η μία πλευρά είναι καλή και η άλλη είναι κακή. Mm-hmm. Προφανώς και από τις δύο πλευρές έτσι μπορεί να γίνει λάθη και να υπήρξαν υπερβολές. Όμως η αλήθεια ποια είναι? Ότι εμείς είμαστε στη δύσκολη θέση, εμείς χρωστάμε 326 δισεκατομμύρια και ζητάμε να δανειστούμε κι άλλα. Άρα λοιπόν εμείς πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν έναν ανεκδίκητο υπουργό, ο οποίος δεν θα σταθώ στη συμπεριφορά του, έτσι που πέτυχε να δημιουργήσει μόνο εχθρούς στο Eurogroup και ξέρετε και οι προσωπικές σχέσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό στην ιστορία αυτή. Δηλαδή έχουμε έναν υπουργό καταρχήν ο οποίος πήγε στο Eurogroup στην Ρίγα της Λετωνίας και το βράδυ δεν πήγε στο επίσημο δείπνο. Είπε ότι είχε να κάνει σημαντικότερα πράγματα. Και έκανε και επίσημη ανακοίνωση, λέει ότι πέρασε πολύ καλύτερα. Ναι. Μα συγγνώμη, δεν τον στείλαμε για να περάσει καλά. Άμα ήταν να περάσει καλά, ας έπαιρνε την γυναίκα του και ας πήγαινε σε ένα νησί ελληνικό ή στην Καλκιδική. Λοιπόν, να περάσει πραγματικά πολύ ωραία. Mm-hmm. Τον στείλαμε για δουλειά. Αλλά παρόλα αυτά, ας το καταπιούμε και αυτό και ας συνεχίσουμε και ας πούμε το εξής. Ότι ο κύριος Βαρουφάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος ήταν τόσο πολύ ευαίσθητος και τόσο πολύ υπεύθυνος, που χθες σε μια κρίσιμη και καθοριστική στιγμή για τη χώρα, για το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας, δεν ήταν στην ψηφοφορία, έτσι, μας έγραψε παλαιότερα των υποδημάτων του, προσπαθούσε να εφαρμόσει μια θεωρία. Είχε πείσει και τον κύριο Τσίπρα, και γι' αυτό είναι πολύ υπεύθυνος ο κύριος Τσίπρας, έτσι, γι' αυτό είναι υπόλογος στον ελληνικό λαό, ότι αν φτάσουμε στο παραπέντε, μας συμφέρει εμάς, γιατί θα τρομάξουν οι διεθνείς αγορές μπροστά στον κίνδυνο να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Mm-hmm. Οπότε, προκειμένου να μην χρεοκοπήσει και να υποστούν κραδασμούς όλα τα χρηματιστήρια, τα διεθνή, να μην κατρακυλήσουν οι αγορές κτλ., θα μας δώσουν ό,τι θέλουμε. Αυτή ήταν η θεωρία Βαρουφάκη. Και φτάσαμε στο παραπέντε. Ενώ ο χρόνος δούλευε σε εμάς, αυτό εμφάνιζε στην κυβέρνηση ότι ο χρόνος δουλεύει σε βάρος των Ευρωπαίων και των Ελληνικών. Έλα όμως που οι Ευρωπαίοι είχαν οργανώσει την άμυνά τους και όταν έφτασε το παραπέντε, θυμάστε την προηγούμενη Τρίτη που πήγε ο κ. Τσίπρας στην Ολοκορυφή και του είπαν
βλέπεις τους δύο τόμους. Είναι οι τόμοι του σενάριου που οδηγούμε σε συγκρέξη. Υπάρχουν όλα τα μέτρα, έχουν αναλυθεί, έχουν ετοιμαστεί τα πάντα. Το Plan B. Είμαστε έτοιμοι να φύγει η Ελλάδα να πάρουμε τα μέτρα μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά το ευρώ ενισχυόταν στις διεθνείς αγορές. Οι διεθνείς αγορές ανεβαίνουν, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν. Πουθενά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και πουθενά δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα αν ομιγέννητο βγαίναμε εκτός ευρώ και είχαμε τον Brexit. Ευτυχώς που έστω στο παραπέντε ο κύριος Τσίπρας κατάλαβε τι μας περιμένει. Ευτυχώς που έκανε αυτή τη στροφή στο ρεαλισμό. Εμείς τον καλωσορίζουμε και τον χαιρετίζουμε στην ζώνη των ενηλίκων και υπευθύνων πολιτών. Έτσι, καιρός ήταν να το κάνει αυτό. Βέβαια, κάποιοι από το κόμμα του δεν μπορούν να το καταλάβουν γιατί έχουν μείνει πίσω. Δεν είναι εύκολο να κάνουν αυτό τη στροφή που θα έπρεπε να κάνουν πολύ πιο έγκαιρα. Παρ' όλα αυτά, λέω κάλλιο αργά παρά ποτέ. Τουλάχιστον ας προδίσουμε τώρα να κλείσουμε τη συμφωνία έτσι για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερες προϋποθέσεις για να επιβιώσουμε σαν χώρα. Και μέσα από την κύριε Καράγλου, να κοιτάξουμε πώς θα βελτιώσουμε. Έχουμε νέα από Eurogroup, να κάνουμε λίγο ένα διάλειμμα γιατί είναι έκτακτα. Ναι. Και θα σας ξανατηλεφωνήσουμε. Μισό λεπτό. Okay, okay, ευχαριστώ. Focus 103,6. Έχουμε πάλι στη γραμμή τον κύριο Καράγλου. Κύριε Καράγλου, συγγνώμη τη διακοπή, αλλά ήταν γενικότερα το κλίμα της ημέρας τέτοιο. Κατανοητό, κατανοητό. Mm-hmm. Δεν είναι υπάρχει να ξέρω τι γίνεται. Η επικαιρότητα τρέχει και αυτό είναι το πιο σημαντικό να παρακολουθούμε. Στη συνέχεια της συζήτησής μας, πιστεύετε στο ενδεχόμενο νέων εκλογών ή σημαντικών ρήξεων στον ΣΥΡΙΖΑ? Δεδομένου και του ανασχηματισμού που θα έρθει. Κοιτάξτε, είναι φανερό πλέον ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα διακυβέρνησης της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ έχει χάσει δεδομένη. Χθες διαφοροποιήθηκαν επισήμως πιο κατά 8 παρών, 5 απόντες, αλλά και οι άλλοι 15 που ακολούθησαν, δηλαδή περίπου 30 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι 15 που είπαν ότι είναι πρώτη και τελευταία φορά που ψηφίζουν τέτοιου είδους νομοσχέδια και δεν πρόκειται να συνεχίσουν. Υπάρχει σοβαρό θέμα, υπάρχει ζήτημα διαδηλωμένης. Θεωρώ λοιπόν ότι οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν είναι δύο. Είτε η προκήρυξη πρώτων εκλογών, που βλέπω σαν πιο πιθανό σενάριο, και αυτό το βλέπω γύρω στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου το αργότερο, είτε ένα άλλο σενάριο, μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας, που θέλει όμως την υπέρβασή του τον κύριο Τσίπρα, που θέλει να πάει στο πλάι, έτσι, να δώσει τη θέση του, σε κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής, ένα τεχνοκράτη, θα μπορούσε με σιγουριά και ασφάλεια και χωρίς να λογαριάσει το λεγόμενο πολιτικό κόστος για τα επόμενα 3 χρόνια να οδηγήσει με σιγουριά τη χώρα έτσι ώστε να φτάσουμε μετά από 3 χρόνια την ελπίδα να μπορούμε να ξεφύγουμε από τα μνημόνια, να έχουμε βάλει τις βάσεις για μια παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και για να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και στην ζωή των Ελλήνων πολιτών. Μια κυβέρνηση συνεργασίας, κύριε Καράγλου, φαντάζομαι με τον κύριο εταίρο της σημερινής κυβέρνησης ή μπορεί να συμμετέχουν και οι δύο? Είναι προφανές ότι σε μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας που βεβαίως δεν θα είναι πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, έτσι, γιατί είναι μέρος του προβλήματος ο κ. Τσίπρας και θα είναι ένας τεχνοκράτης, θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να δώσει στήριξη και νομίζω όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, αλλά και άλλα κόμματα του ευρωπαϊκού τόξου, έτσι, άλλα κόμματα που πιστεύουν ότι πρέπει η χώρα να συνεχίσει την πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι το Ποτάμι, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, και θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι πολύ εύκολο να δώσουν στήριξη. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτά είναι σενάρια, δεν ξέρουμε ποιο δρόμο θα επιλέξει ο κ. Τσίπρας και σας είπα, οι δρόμοι που έχει να επιλέξει είναι δύο. Ή εκλογές προώρες Σεπτέμβριο με Οκτώβριο το αργότερο, ή να πάει να παραχωρήσει τη θέση του για να δημιουργηθεί μια κυβέρνηση εθνικής συνεργασίας, κάτι που θέλει βεβαίως να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση και για τον εαυτό του ακόμη. Κύριε Καράγλου, το σημαντικότερο ερώτημα, τι περιμένουμε για αύριο? Το αποφύγαμε τον κίνδυνο του Brexit, τι... Τι απόφαση βλέπετε για την αύριο? Στο διάστημα που διακόψαμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία, παρακολουθούσα τα δελτία ειδήσεων και είδα ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζω ότι στο τέλος θα πριτανεύσει λογική. Ευτυχώς που η Γαλλία φαίνεται ότι στέκεται στο πλευρό μας και δίνει μάχη έτσι να μας κρατήσει εντός ευρωζώνης και εντός ευρώ. Τα πράγματα όμως είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν φτάνει μόνο η Γαλλία όμως. Και μιλάμε για... Τόιμπλε, αλλά... Έτσι. Μιλάμε για μια Γαλλία που κάποτε ο κύριος Τσίπρας είχε χαρακτηρίσει το Λανδρέου. Το... Ναι. Κοροϊδεύαμε και κάποτε. Και ευτυχώς λοιπόν που έχουμε την Γαλλία που φαίνεται ότι προστατεί στον γκρουπ των χωρών που θέλουν να παραμείνει, να δοθεί κι άλλη μια ευκαιρία στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η κυρία Μέρκελ είναι πιο διαλλακτική σε σχέση με τον κύριο Σόιμπλε. Δηλαδή πιστεύω ότι εφόσον υπάρξει τελική εκτίμηση ότι το πρόγραμμα που έστειλε η κυβέρνηση είναι μια καλή βάση και ότι μπορεί να συμπληρωθεί με κάποια μέτρα ακόμη και αν θέλετε
ότι μπορεί να εφαρμοστεί, να είναι υλοποιήσιμο. Mm-hmm. Μπορεί αύριο να έχουμε θετική είδηση και λευκό καπνό. Εγώ είμαι αισιόδοξος, είμαι επίσης αισιόδοξος. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τελικά θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία που βεβαίως θα είναι μια πολύ δύσκολη συμφωνία. Μια συμφωνία η οποία έχει επιβαρυνθεί, σας είπα, από τα 980 εκατομμύρια του Μέλ Χαρδούβελη θα είναι γύρω στα 15 εκατομμύρια και περισσότερο. Αλλά δυστυχώς τα πειράματα των αριστερών κυβερνήσεων στοιχίζουν. Σαν χώρα πιστεύετε θα είχαμε ένα plan B σε περίπτωση που είχαμε ένα Brexit, θα αντέχαμε ένα εθνικό νόμισμα? Η κυβέρνηση ήταν τόσο ανίκανη που ούτε και γι' αυτό ετοιμάστηκε. Μάλιστα. Θεωρούσε δεδομένο ότι θα παραμένουμε στην Ευρωζώνη, διακινδύνευσε όμως να μας φτάσει με το 1,5 πόδι έξω από αυτήν. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα καλά. Σας είπα, τώρα κρατάμε γενικά και η Νέα Δημοκρατία αλλά και τα άλλα κόμματα που πιστεύουν ότι πρέπει να παραμείνει η Ελλάδα πάση θυσία εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντός Ευρωζώνης. Κρατάμε χαμηλούς τόνους. Το σημαντικό είναι να κλείσει συμφωνία. Το σημαντικό είναι να φαίνεται προς τα έξω ότι υπάρχει ένα αραγές εθνικό μέτωπο που ζητάει την παραμονή της Ελλάδος εντός των ευρωπαϊκών δομών, εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας. Την επόμενη μέρα, όταν με το καλό κλείσει η συμφωνία, έχουμε να πούμε πολλά. Τώρα, χαμηλούς τόνους, σας είπα, γιατί το σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε τη συμφωνία για την παραμονή. Τα ενίκομια ενδύματα. Κύριε Καράγλου, τελειώνοντας, αν και η κρισιμότητα των στιγμών περιορίζει λίγο τον εύρος των ερωτήσεων, παρόλα αυτά θέλω να ρωτήσω, ποιον θεωρείτε εσείς πιο ικανό για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας? Δηλαδή, εάν η παραίτηση Σαμαρά είχε γίνει εδώ και καιρό, θα μπορούσε να υπήρχε ένα καλύτερο αποτέλεσμα ως προς το δημοψήφισμα? Και τελευταία, έκανε η Νέα Δημοκρατία επικοινωνιακά λάθη? Νομίζω ότι αδικούμε τώρα τη συζήτηση, γιατί όταν διακυβεύεται το μέλλον της χώρας και του κράτους μας, δεν έχουμε περιθώριο να συζητάμε για τέτοια ζητήματα μικροκομματικά, αν θέλετε. Σίγουρα. Απλά πολλοί χρεώνουν το υψηλό ποσοστό του όχι στο επικοινωνιακό στυλ του κυρίου Σαμαράκη. Γίναν λάθη, προφανώς υπάρχουν ευθύνες, τα πάντα, αλλά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε την επόμενη μέρα όταν έχουμε εξασφαλίσει την παραμονή της χώρας. Οπότε με ηρεμία θα κουβεντιάσουμε για τα σωματικά μας ζητήματα. Εμείς στην Νέα Δημοκρατία πήραμε την εξής απόφαση, ότι έχουμε πρόεδρο, έγινε μια νόμιμη διαδικασία διαδοχής. Μέχρι λοιπόν να ξεκαθαρίσω το οποίο σε ό,τι αφορά τη χώρα, δεν συζητάμε για το ζήτημα αυτό. Ωραία. Έχουμε τον Βαγγέλη Μεμεράκη, ο οποίος είναι νόμιμα πρόεδρος μας και τον το επικυρώσαμε, το επιβεβαιώσαμε την εμπιστοσύνη μας στην κοινοβουλευτική ομάδα που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Να είστε καλά, κύριε Καράγλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Focus 103,6.